Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει το μαύρο-άσπρο με το παρόν νομοσχέδιο, η αλήθεια είναι ότι πνίγεται με το σάλιο της. Οι φραστικές κορώνες περί προστασίας εργαζομένων, ότι θα τρέχουν να δουλεύουν όλη την Κυριακή, τα ανεκδίγητα τύπου ισχυροποιείται η θέση του εργαζόμενου με δύο εργοδότες, κορυφώθηκαν με την απάτη των τριετιών, που η ανακοίνωση διαστόματος Πρωθυπουργού με σκοπό να χρυσωθεί το χάπι ενός ακόμα αντιεργατικού εκτρώματος αποδείχτηκε φιάσκο. Φέρατε μία τροπολογία που την ονομάσατε ξεπάγωμα τριετιών, όπου αναγράφεται ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται το 2027, αν είναι κάτω από το 10% η ανεργία, αν ο πληθωρισμός το επιτρέπει, αν η δημοσιονομική πειθαρχία το επιτρέπει. Δηλαδή, αν το επιτρέψουν οι μεγάλοι όμιλοι και οι απαιτήσεις τους. Αυτό το ονομάζεται ξεπάγωμα των τριετιών. Ποιο κοροϊδεύεται? Δεν ξέρει ο λαός τι σημαίνει δημοσιονομική πειθαρχία? Εδώ κόψατε ακόμα και αυτό το πενιχρό market pass, όπως είπατε, για τη στήριξη των πλημμυροπαθών. Γι' αυτό το κόψατε, γιατί λέει δεν μπορεί να διακινδυνεύσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και εδώ πάλι κοροϊδία. Γιατί δεν κόψατε το market pass για τους πλημμυροπαθείς, το κόψατε για να μην ακουμπήσετε στο ελάχιστο τα προνόμια προς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τις φοροαπαλλαγές τους, τα πακέτα των δισεκατομμυρίων με τις επιδοτήσεις, μην τυχόν και τους στερήσετε την υψηλή κερδοφορία τους. Αυτούς προστατεύετε και με την τροπολογία για τις τριετίες, αυτούς προστατεύετε συνολικά με το νομοσχέδιο. Δεν μπορείτε να προσφέρετε καμία απολύτως προστασία στο λαό. Εσείς και όσοι υπηρετούν το δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, από όποιον δρόμο. Όπως δεν προσφέρατε καμία προστασία στις πυρκαγιές, στις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία. Και εδώ για προστασία μιλούσατε μετά τον Ιαννό. Για προστασία μιλήσατε και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και για τρίτη εβδομάδα δεν μπορείτε να συμμαζέψετε σχεδόν τίποτα από τις καταστροφές. Πιο πολύ σπέρνετε τον πανικό, κάνοντας ανεύθυνες και επικίνδυνες δηλώσεις, όπως με την ποιότητα του νερού στο Βόλο ή με την κατάσταση στον Παγασιτικό. Και αν δεν ήταν η οργάνωση και η διεκδικήση του λαού, των κατοίκων, όπως της Λάρισας, του Παλαμά, που τα σωματεία των γιατρών έστησαν ιατρείο αλληλεγγύης γιατί τους έχετε εγκαταλείψει, των μεγάλων καλυβίων στα Τρίκαλα, της Μιλίνας, της Αγοράς, που με τον αγώνα τους, την πίεση που άσκησε, αυτό και μόνο σας ανάγκασε να διπλασιάσετε τα μηχανήματα που επιχειρούν στην περιοχή. Αν δεν ήταν η λαϊκή αλληλεγγύη μαζί με την οργάνωση και την πάλη των πληγέντων, θα ήταν ο κόσμος ακόμα χωμένος στις λάσπες, θα θρηνούσαμε και άλλα θύματα. Το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό», που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή σε όλη τη Θεσσαλία, που εκφράστηκε και σήμερα στην απεργία, στις μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις, όπου ενώθηκαν εργάτες και αγρότες στο δρόμο, στον αγώνα, όπως έγινε στη συγκέντρωση στο Βόλο, σας προβληματίζει. Σας προκαλεί και πανικό, όπως έδειξε στην ομιλία του Υπουργός Εργασίας. Δεν θέλετε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο ο λαός, τον θέλετε εγκλωβισμένο στη λογική σας. Τη λογική κόστους οφέλους, του κέρδους. Αυτή που οδήγησε πριν τις πλημμύρες στην εγκληματική πολιτική της ανταποδοτικότητας των επιλέξιμων έργων, που άφησε απροστάτευτο το λαό για άλλη μια φορά. Τη λογική που έχετε και τώρα, κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, που για να προχωρήσει κάτι, ακόμα και το πιο απλό, χρειάζεται πάλι να πάει μπόλικο χρήμα στο μεγάλο εργολάβο, στην τεχνική εταιρεία, να προσβλέπουν σε μεγάλο κέρδος για να ασχοληθούν. Αλλιώς θα κάθεστε και θα κοιτάτε, όπως κάνετε 16 μέρες τώρα, που κάθεστε και κοιτάτε την γκρεμισμένη γέφυρα στο πουρί του Πηλίου, όπου ένα χωριό βρίσκεται ακόμα εγκλωβισμένο και σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Γιατί για να φτιάξετε τη γέφυρα πρέπει να βρείτε έναν μεγάλο επιχειρηματία και να τον πείσετε ότι θα βγάλει ικανοποιητικό κέρδος αν ασχοληθεί. Και το τι σημαίνει ικανοποιητικό κέρδος στις κατασκευές και ιδιαίτερα στις γέφυρες, μια χαρά το καταλάβαμε όλοι στο πετσί μας και ακόμα περισσότερο οι κάτοικοι στο νέο Δέλτα του Βόλου και στον Αλμυρό. Εμείς λοιπόν δεν σας κατηγορούμε για ανικανότητα, όπως κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για να κρύψουν την κοινή στρατηγική όλων σας. Μια χαρά ικανοί είστε όταν πρόκειται για τα κέρδη των ομίλων. Εκεί αξιοποιείτε και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Με ένα κουμπί πληστηριασμοί. Κληροδότημα και της κυβέρνησης εδώ του ΣΥΡΙΖΑ.
Τρεχάτε ποδαράκια μου όταν είναι να νομιμοποιήσετε και να επεκτείνετε τα νέα εργασιακά γκέτο με τις 13 ώρες δουλειάς 6 μέρες τη βδομάδα. Και με τον ίδιο κινησμό που λέγατε στις πυρκαγιές και τις πλημμύρες ότι όσοι έχασαν τη ζωή τους σκοτώθηκαν επειδή δεν υπάκουσαν στο 112, με τον ίδιο κινησμό στέλνετε εργαζόμενους να σακατεύονται, να πεθαίνουν κυριολεκτικά στη δουλειά. Είναι επιλογή των εργαζομένων. Αυτό επαναλάβατε μαζί με άλλα πολλά που είπατε στη σημερινή συζήτηση. Λοιπόν, να πάρετε το γνωστό παπαγαλάκι σας που έλεγε για το νομοσχέδιο αυτό ότι θα κάνουν ουρά οι εργαζόμενοι για να δουλέψουν Κυριακή και να πάτε να βρείτε τη μάνα του 28χρονου εργάτη στη Χαλιβουργία του Βόλου που σκοτώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε πάνω στο μεροκάματο. Να πάτε στην οικογένεια και στα παιδιά του 38χρονου εργαζόμενου πάλι την ίδια μέρα Κυριακή που σκοτώθηκε στο καρνάριο της Αγίας Κυριακής και να πάτε να τους τα πείτε. Εκεί να πάτε να κάνετε μάθημα για την ελεύθερη επιλογή. Και στη διάλεξη περί ελευθερίας που θα κάνετε, να πείτε και πώς γίνεται στη Χαλιβουργία να έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι θανατηφόρα, μόλις πριν από 1,5 μήνα πάλι είχαμε εκεί και πριν από κάποιους μήνες πάλι. Να δικαιολογήσετε πώς γίνεται στα ναυπηγεία να έχουμε κάθε τόσο ατυχήματα επίσης θανατηφόρα. Εκεί να πάτε και να τους πείτε για τις ευεργετικές επιδράσεις της δουλειάς των 13 ωρών και 6 ημερών τη βδομάδα και πόσο ο εργαζόμενος ισχυροποιεί τη θέση του με το νομοσχέδιό σας όπως διατείνεστε. Εμείς το λέμε ξανά, όχι μόνο θα το καταψηφίσουμε, αλλά θα είμαστε και στην πρώτη γραμμή με τους εργαζόμενους στα σωματεία για να ανατρέψουμε και αυτό το νόμο και την πολιτική σας.